Η ΔΑΠ αναδείχθηκε νικητή των φοιτητικών εκλογών στην Κομωτινή, επικρατώντας σε 6 τμήματα, καταφέρνοντας μάλιστα να πάρει την αυτοδυναμία σε 5 από αυτά, ενώ στα άλλα 2 υφθήνουσα πανελλαδικά ΠΑΣΠ κατόρθωσε να κρατήσει δυνάμεις και την αυτοδυναμία. Το ποσοστό μας είναι 70%. Έχουμε αυτοδυναμία εδώ και 23 χρόνια, τη διατηρούμε. Από την αρχή της χρονιάς είμαστε δίπλα στο φοιτητή. Ό,τι χρειαστεί ο φοιτητής είμαστε δίπλα, από τις εγγραφές του, σημειώσεις, ό,τι χρειαστεί. Και όλη τη χρονιά προσπαθούμε, ό,τι πρόβλημα υπάρχει, να το λύνουμε. Η ΔΑΠ επικράτησε στα τμήματα κοινωνικής διοίκησης, ιστορίας, εθνολογίας, νομική, πολιτικών επιστημών, παρευξηνίων και οικονομικών επιστημών, ενώ η ΠΑΣΠ επικράτησε στα τμήματα ΤΕΦΑ και ελληνικής φιλολογίας. Σίγουρα είναι μια δύσκολη περίοδος γενικότερα για την ελληνική κοινωνία. Εμείς, αυτό που σας είπα και προλίγου, κάνουμε ό,τι μπορούμε να είμαστε δίπλα στο φοιτητή, ό,τι χρειαστεί είμαστε δίπλα, και η ανταπόδοση του φοιτητή είναι οι φοιτητικές εκλογές που μας στηρίζει κάθε χρονιά. Το μόνο τμήμα στο οποίο καμία παράταξη δεν έλαβε άνω του 50% των ψήφων ήταν το πολυπληθέστερο τμήμα της νομικής, όπου η ΔΑΠ έλαβε 43,3%, με δεύτερη να αναδεικνύεται η πρωτοεμφανιζόμενη ΑΝΟΚ, η οποία κατάφερε να απορροφήσει ποσοστά σχεδόν από όλες τις παρατάξεις και φαίνεται πως εγκολπώθηκε τους ψηφοφόρους της ΠΑΣ που ουσιαστικά δεν είχε παρουσία φέτος στη νομική. Έχουν πέσει 4%, αλλά η έδεσμα στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέμειναν 5%.